Καλημέρα και έφεξε. Το Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Ενημέρωση για όλες τις πτυχές της επικαιρότητας, γιατί εκτός από τους τύπους υπάρχει και η ουσία. Τα γεγονότα δεν είναι πάντα έτσι, αν έτσι νομίζουν. Κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Μαρκίδη, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να έχουμε την άποψή σας σε σχέση με αυτό το θέμα που έχει προκύψει και βρίσκεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την άρση της ασυλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας εκ μέρους δικηγόρων αλλά και συγγενών θυμάτων από την έκρηξη στο Μαρί. Και βεβαίως, επειδή έχετε και την πολιτική αλλά και την νομική εμπειρία, νομίζω θα μπορούσατε να μας δώσετε μια έτσι ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις θέσεις σας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαι πολύ επιφυλακτικός, νομίζω ότι το θέμα είναι εξαιμή ενώπιον. Ναι, βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου, βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχω δει από πρώτο χέρι τη σχετική αίτηση που έχει γίνει, αλλά από εκπομπές που έχω παρακολουθήσει, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αίτηση για άρση ασυλίας του Προέδρου σε αυτόν το στάδιο, αλλά πρόκειται για αίτηση για ερμηνεία ασάφειας που κατά των ισχυρισμών των αιτητών υπάρχει στο Σύνταγμα σε σχέση με το τι σημαίνει ατιμωτικό αδίκημα ή τι σημαίνει αδίκημα ηθικής αισχρότητας. Που είναι τα μόνα αδικήματα για τα οποία μπορεί να έρθει η ασυλία ενός Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Με βάση ένα άλλο άρθρο του Συντάγματος, διότι η μεν αίτηση γίνεται με βάση το άρθρο 149, όπως είχε γίνει για τελευταία φορά το 1996, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το ΑΚΕΛ από κοινού ζήτησαν ερμηνεία ασάφειας στο Σύνταγμα σε σχέση με τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Βουλής. Όχι, συγγνώμη, σε σχέση με την δυνατότητα της Βουλής να ορίσει μόνιμον αντικαταστάτη του Προέδρου της. Αντικαταστάτη του Προέδρου της Βουλής. Όπως είχε κάνει το 1996 με τον κύριο Αναστασιάδη στα πλαίσια της συμφωνίας Δύση-Δίκο την εποχή εκείνη. Τώρα, την εποχή εκείνη δεν ξέρω αν είχε έρθει το θέμα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, όχι δεν θυμούμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ανώτατο Δικαστήριο επελήφθη του θέματος και έχει εκδώσει απόφαση δικαιώνοντας την πλειοψηφία της Βουλής την εποχή εκείνη. Άρα το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δεχθεί ότι σε σχέση με το θέμα, με εκείνον το θέμα, υπήρχε ασάφεια και επομένως μπορούσε να αναλάβει δικαιοδοσία. Τώρα το θέμα είναι κάπως ευρύτερο, διότι έρχονται ορισμένοι πολίτες, συγκεκριμένοι, μάλλον συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας του Μαρί, και λέγουν ότι υπάρχει ασάφεια, διότι εμείς ερμηνεύουμε διαφορετικά τον όρο ατιμωτικών αδίκημα από ό,τι τον ερμηνεύει ο Γενικός Εισαγγελέας. Και εφόσον υπάρχει διαφορά ερμηνείας, τότε υπάρχει ασάφεια και καλείται το Ανώτατο Δικαστήριο να πει ποια από τις δύο πλευρές έχει δίκιο. Λοιπόν, το θέμα είναι για πρώτη φορά που εμφανίζεται υπό αυτήν την έννοια ή ως διαφορά, ότι επειδή υπάρχει διαφορά ερμηνείας συντάγματος μεταξύ πολιτών της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα, αυτόματα υπάρχει ασάφεια που μπορεί να δώσει εξουσία στο Ανώτατο Δικαστήριο να επιληθεί, πρώτη φορά εμφανίζεται. Το θεωρώ πολύ πιο δύσκολο να επέμβει το δικαστήριο, να επέμβει το δικαστήριο σε μια τέτοια περίπτωση από ότι σε άλλες περιπτώσεις όπου υπήρχαν διαφορές απόψεων μεταξύ θεσμικών οργάνων. Μάλιστα. Και σε σχέση με το θέμα αυτό είχαν γίνει και διάφορες σχετικές παρατηρήσεις στα πλαίσια της διευκριστίνδας που είχε δημιουργηθεί με την τροποποίηση του συντάγματος το 1989 για τα θέματα της, πώς το λέτε, για τα θέματα του διαζυγίου και του πολιτικού γάμου. Και τότε είχε επιχειρήσει η Εκκλησία, νομίζω, να καταφύγει στο Ανώτατο. Στο Ανώτατο. Είχε λεχθεί ότι
δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα ευθέως. Στο τέλος όμως έγινε με βάση την άλλη διάταξη του συντάγματος. Χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε οποιαδήποτε θέση πάρει το ανώτατο, θεωρείτε ότι θα μπορούσε κάποιος έτσι με μια ευρεία ανάλυση των όρων του συντάγματος τα όποια αδικήματα προκύπτουν μετά την έκρηξη στο Μαρί να θεωρηθούν όχι για τον πρόεδρο, για οποιονδήποτε, ως ατιμωτικής φύσεως? Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν δεν είμαι θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν προκαταλαμβάνει τη θέση ανωτάτου πάνω στο θέμα αυτό, διότι το θέμα. Εξετάζει άλλο πράγμα, βεβαίως. Ζητάτε από το ανώτατο να επιλύσει μία ανασάφεια, η οποία προκύπτει απλώς και μόνο διότι υπάρχει διαφορά γνώμης μεταξύ πολιτών δημοκρατίας και γενικού εισαγγελέα. Εγώ σε σχέση με το θέμα ουσίας που έχετε αναφέρει, έκανα δηλώσεις προ 2 ή 3 μηνών, δεν θυμούμαι καλά, ότι δεν μπορεί ένα αδικήμα το οποίο προέρχεται εξ αμερίας, του οποίου η βάση είναι η αμέλεια, να θεωρηθεί ατιμωτικό. Μάλιστα. Είναι καθαρό. Με την ευκαιρία... Ήταν η θέση μου τότε, την είχα πει, την επαναλαμβάνω, διότι δεν την έχω άλλαξει. Βεβαίως, τελικός κριτής για αυτά τα θέματα, εφόσον πήγε δικαστήριο, θα είναι το ανώτατο δικαστήριο. Με την ευκαιρία, κύριε Μαρκίδη, που σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, φαντάζομαι παρακολουθείτε και αυτή την αντιπαράθεση των 2 τελευταίων ημερών μεταξύ Γενικού Εισαγγελέα και ΑΚΕΛ για το αν θα έπρεπε η νομική υπηρεσία να επεξεργαστεί νομοτεχνικά μία πρόταση της Βουλής ή όχι. Φαντάζομαι είχατε έρθει και εσείς σε παρόμοια θέση πολλές φορές να επεξεργαστείτε θέσεις ή προτάσεις της Βουλής όταν ήσασταν Γενικός Εισαγγελέας. Ναι, βέβαια, αρκετές φορές το είχαμε κάνει, παρά το ότι ήταν σαφέστατο από την αρχή ότι δεν είμαι σαν νομική σύμβουλο, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι νομικός σύμβουλος της Βουλής, αλλά είναι νομικός σύμβουλος του κράτους, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, διότι εκεί πέρα είναι εκ του συντάγματος νομικός σύμβουλος του κράτους και των άλλων θεσμικών οργάνων που έχω αναφέρει. Και είναι υποχρεωτικός νομικός σύμβουλος, δηλαδή είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μπορούν να καταφεύγουν σε γνωματεύσεις ιδιωτών άλλων, ναι. Αλλά θα πρέπει να καταφεύγουν στο Γενικό Εισαγγελέα, έστω και αν διαφωνούν με την νομική του γνώμη. Αυτή ήταν η πάγια θέση. Την οποία νομική γνώμη όμως του Γενικού Εισαγγελέα είναι υποχρεωμένη να την υιοθετήσουν. Όχι, και έτσι είχα υπόψη μου και είχα έρθει και σε μεγάλη σύγκρουση με τον τότε Υπουργών Εξωτερικών τον αείμνηστον Αλέκο Μιχαλίδη, ο οποίος επέμενε ότι είχα λάθος όταν έλεγα ότι ο νόμος περί εθιμοτυπίας που είχε ψηφίσει τότε η Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν συνταγματικός. Υπήρχαν εκεί πέρα αρκετές διαφορές, διότι δεν τους άρεσαν οι θέσεις που έβαλε η Βουλή, είτε τους Υπουργούς, είτε το Ανώτατο Δικαστήριο και το καθεξής, στα πλαίσια της εθιμοτυπίας. Μάλιστα. Ένας νόμος τον οποίο είχε ψηφιστεί με πρωτοστάτη τον αείμνηστον Τάσο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, εκεί θα απειλεί το συνταγματική κρίση εάν πραγματοποιείται η απειλή να πάνε δικαστήριον με δικών τους νομικών σύμβουλων, που ήταν ο αείμνηστος Μιχαλάκης Τρενταφυλλίδης. Μάλιστα. Αλλά ο αείμνηστος Μιχαλάκης Τρενταφυλλίδης μου είχε τηλεφωνήσει και μου είπε: έχεις αντίρρηση να εμφανιστώ, αφού εσύ διαφωνείς? Και του είπα: βεβαίως έχω αντίρρηση, διότι οφείλουν να ακούν τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, οποιοδήποτε κι αν είναι. Αυτή ήταν η θέση που είχα πάρει τότε. Μάλιστα. Συνεπώς. Και όμως ο Μιχαλάκης Τρενταφυλλίδης δεν επέμενε, είπε: εν αυτή περίπτωση, εγώ θα του πω ότι δεν μπορώ να αλλάγω αυτή την υπόθεση. Έτσι είχε γίνει. Θεωρείτε τώρα, επειδή επανέρχεται το θέμα, ότι η Βουλή θα πρέπει να αποκτήσει κάποτε δική της νομική υπηρεσία για να μπορεί... Για να μπορεί να κάνει τι. Να μπορεί να κάνει τι. Απλώς θα προσθέσει μια μεγάλη δαπάνη και οι γνώμες αυτής της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με θέματα που θα αφορούν διευκυστήντες μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής δεν θα έχουν και μεγάλη αξία, διότι υπάρχει η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα που είναι νομικός σύμβουλος του κράτους και μόνο εκείνος μπορεί να συμβουλεύσει τον πρόεδρο αν θα πάει ή αν δεν θα πάει να κάνει αναφορά στο ανώτατο δικαστήριο. Εκεί όμως υπάρχει μια διαφορά, διότι η αναγίνη αναφορά στο ανώτατο δικαστήριο είναι προνόμιο του Προέδρου, το λέει ρητός το Σύνταγμα αυτό το πράγμα, και επομένως
τι θα γίνει σε περίπτωση που ο Γενικός Εισαγγελέας το θεωρεί συνταγματικό, αλλά ο πρόεδρος του λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να πάει στο ανώτερο δικαστήριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ είχα πάρει τη θέση ότι οποτεδήποτε μας ζητηθεί βοηθούμε τη Βουλή στο να εκπληρώνει το έργο της. Γι' αυτό και πολλές φορές είχαμε πάει, μάλλον τακτικά παρουσιαζόμαστε ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχει εκπρόσωπος νομικής υπηρεσίας, βεβαίως. Ναι, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό το σύστημα να παρακολουθούνται τακτικά οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών ήταν σύστημα το οποίο ύβρα να υπάρχει όταν έγινε Γενικό Εισαγγελέας, ήταν σύστημα το οποίο είχε καθιερώσει ο Μιχαλάκης Τρενταφυλλίδης, δηλαδή ο προκάτοχος μου στο αξίωμα. Μάλιστα. Κύριε Μαρκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.